Οι πολίτε ε, προσέρχονται στι υπηρεσίε μεταφορών να βγάλουν διπλώματα, να αναθεωρήσουν διπλώματα, να μεταβάσουν αυτοκίνητα, να βγάλουν νέε άδειε και πάμε λέγοντα. Η δική μα υπηρεσία στην κυριολεξία, και εδώ θα κάνω μια παρένθεση, εμένα ο σκοπό μου αυτή τη στιγμή δεν είναι για να κάνω το δικηγόρο τη υπηρεσία. Σκοπό μου είναι να αναδείξουμε το θέμα, το πόσο αιχμηρό είναι, μήπω και συγκινηθεί κάποιο κάποια φορά και μπορέσουν και μπουν κάποια πράγματα Έστω σε ένα 70% τη θέση του. Mm -hmm. Α ξεκινήσουμε από τα διπλώματα. Εκείνο που ενδιαφέρει εμά κυρίω ω επαγγελματίε, ω σχολέ οδήγηση, που έχει άμεση σχέση με την εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά και με την επαγγελματική του αποκατάσταση. Mm -hmm. Διπλώματα έχουμε νέα, έχουμε ανανεώσεις, αναθεωρήσεις, έχουμε αντικαταστάσει, έχουμε αντίγραφα, υπάρχουν επιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας, Υπάρχουν δευτεροβάθμιες ε, υγειονομικέ επιτροπές για εκείνου οι οποίοι έχουν κάποια χρόνια υγειονομικά προβλήματα ή για όσου είναι πάνω από 80 ετών. Και, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα, η μεταφορά των φακέλων από τα αστυνομικά τμήματα στην υπηρεσία για όσου είχαν δίπλωμα για παπί, τα αλφαμή τα οποία λέμε τώρα, Μάλιστα. και τα οποία διπλώματα πλέον πρέπει να εκδίδονται από τις υπηρεσίε μεταφορών. Το κομμάτι αυτό του τμήματος διπλωμάτων έχει περίπου 37 αντικείμενα. Και όπως είπαμε δεν είναι μόνο αντικείμενα για να βγάλεις ένα δίπλωμα να πάρεις το αμάξο, να πας βόλτα να, να κάνεις μπάνιο. Αλλά υπάρχουν ουσιαστικά πράγματα όπως το να αποκτήσεις μία άδεια οδήγησης ή ένα πιστοποιητικό ικανότητα να σκείς το επάγγελμα για να ζήσει στην οικογένειά σου ειδικά κάτω από τις σημερινές συνθήκες που για να βγάλεις χρήματα θα πρέπει οπωσδήποτε να βρει κόλλο, όπω λέει ο λαό, για να φάσει ψάρι. Mm -hmm. Η υπηρεσία η δική μα, όπω και η διπλανή τη Αρκαδία, η οποία ζει το ίδιο πρόβλημα ακριβώ, έχει ένα τεράστιο πρόβλημα προσωπικού. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην υπηρεσία πέντε άνθρωποι να εξυπηρετήσουν ένα νομό 80.000-90.000. Mm -hmm. Πώ θα εξυπηρετηθούν αυτοί και γιατί δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Διότι, αν θέλουμε να πούμε την αλήθεια, παλιά οι κυβερνήσει. Προσθέτανε όγκο ε, και αντικείμενα για να κάνει τη δουλειά του ο κόσμο, για να μπορέσουν να κάνουν τα ουσφέτη να διορίζουν τον κόσμο. Mm -hmm. Όμω ο κόσμο έφυγε. Από 13 άτομα που είχε υπηρεσία μεταφορών δική μα, σήμερα έχει 5. Όμω ο όγκο τη εργασία παρέμεινε. Πρέπει λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί να φέρουν σε πέρα τον όγκο τη εργασία των 13 ανθρώπων. Βέβαια δεν αναφερθήκαμε ακόμα στο θέμα των εξετάσεων. Θα πρέπει πέραν από αυτέ τι καθημερινέ απασχολήσει, δηλαδή τα διπλώματα κλπ., έχουν την διαχείριση τη αλληλογραφία, έχουν πρωτόκολλο, θα πρέπει να γίνει και μια ειδική διαδικασία για να μεταφερθούν οι φάκελοι αυτών οι οποίοι είχαν δίπλωμα για ΠΑΠΗ, από τι υπηρεσίε τη αστυνομία στην υπηρεσία μεταφορών. Από πληροφορίε, οι φάκελοι αυτοί στο νομό είναι περίπου 22.000. Τώρα βέβαια, αν μεταφερθούν αυτοί οι 22.000 φάκελοι στην υπηρεσία, Όχι, δεν μεταφερθούν όλοι, βέβαια. Αλλά σκεφτείτε ότι θα χρειαστούμε κάποια ειδικά δωμάτια για να του αποθηκεύσουμε μόνο, να, ναι, ναι. που θα μπορούσε να έχει αποφευθεί. Mm -hmm. Υπάρχει λοιπόν μια διαδικασία. Εάν κάποιο θέλει να οδηγεί πλέον, παπίδει ότι η διοικητική ισχύ, όπω έχουμε πει και παλιά, των διπλωμάτων αυτών έχει λήξει και το έχει, δεν το έχει στα χέρια του είναι, του, είναι άχρηστο, θα πρέπει δηλαδή να μεταφερθεί. Το δίπλωμα αυτό, το δίπλωμα οδήγηση, θα κάνει μια έτσι στην υπηρεσία μεταφορών, η οποία θα την διαβιβάσει στην αντίστοιχη αστυνομική υπηρεσία, η οποία δεν ξέρουμε τι προβλήματα έχει, θα πρέπει να απαντήσει, στέλνοντα και το φάκελο. Και από εκεί και έπειτα θα ακολουθήσουμε τη διαδικασία για την έκδοση νέου έντυπου άδεια, που να περιέχει μέσα και αυτό το την κατηγορία, δηλαδή τα παπιά του ΑΜΗ, όπω λέγεται πλέον. Καθ' όλη τη διάρκεια τη διαδικασία είναι νόμιμο ο άνθρωπο αυτό, δηλαδή. Όχι, βέβαια. Αν, βεβαίωση. έχει λήξει, αν έχει λήξει το, η διοικητική ισχύ, όπω είπαμε, του mm -hmm. διπλώματο, είναι παράνομο. Δηλαδή, αν τον σταματήσει κάποιο ο Δεν τον μπορεί, μπορεί να οδηγήσει. Και του πει να η διαδικασία δεν δηλαδή, είναι η καταληκτική ημερομηνία για όλη αυτή την ιστορία ήταν ε, ε, 19 πρώτου του 2013. Mm -hmm. Από εκεί και πέρα, με την έκδοση νέων αδειών οδήγηση, βέβαια αυτό είναι παραβάτη. Ε, είναι γεγονό από ό,τι έχουμε αντιληφθεί ότι δείχνει κάποια ανοχή ας πούμε, η αστυνομία όσον αφορά τον έλεγχο όταν ειδικά έχει υποβάλει τα χαρτιά του. Mm -hmm. Όμως είναι πολύ χρονοβόρα η διαδικασία. Mm -hmm. Έτσι λοιπόν, με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ακούσατε, το να δώσει κανείς ένα δίπλωμα για αναθεώρηση ή ανανέωση και να επιστρέψει ξανά στον κάτοχο των το νέο δίπλωμα, πιθανώ να περάσουν 4 και 5 μήνε. Mm -hmm. Μερικέ φορέ δεν και περισσότερο. Γιατί? Διότι πέραν από αυτέ τι διαδικασίε, τι χρονοβόρε, πέραν από τη φοβερή πλέον έλλειψη προσωπικού που υπάρχει, πρέπει όλε οι άδειε οδήγηση όλη τη Ελλάδα να πάνε σε μία υπηρεσία. Στην υπηρεσία διαβατήριων τη αστυνομία που είναι στην Αθήνα. Εκεί λοιπόν μαζεύονται για διάφορους λόγους περίπου τις 150.000 άδειε οδήγηση το χρόνο. Μάλιστα. Η ίδια η υπηρεσία σημειωτέων έχει την υποκρέωση να εκδίδει και τα νέα διαβατήρια. Άρα συσσωρεύονται και τα διαβατήρια εκεί. Mm -hmm. Αν λοιπόν σκεφτούμε πόσε είναι οι εργάσιμες μέρε, αλλά και οι μη εργάσιμε, και ακούσουμε και πούμε ότι έχουμε 160-170.000 εργασίε από αυτή την υπηρεσία, Αντιλαμβάνεστε πόσο χρόνο θέλει η υπηρεσία αυτή για να περαιώσει όλη όλο αυτό το λόγο τη εργασία. Και τη στιγμή που ε, το θέμα τη μηχανογράφηση εδώ στην Ελλάδα το έχουμε ξεχάσει τελείω. Είμαστε 100 χρόνια πίσω. Και έτσι. ξέρετε, 100 χρόνια πίσω είναι λίγο. Και ξέρετε γιατί. Διότι η μηχάνημα ματέτη που φτιάχνει αυτά τα καρτάκια είναι ένα και μοναδικό. Και είναι ένα και μοναδικό διότι πρέπει μέσα σε αυτό το καρτάκι να βάλει κάποια γραφήματα τα οποία ε, να μην είναι εύκολο δηλαδή να πλαστογραφθεί το δίπλωμα. Mm -hmm. το, από ότι ξέρετε, το γυρίζει έτσι, το γυρίζει αλλιώ, mm -hmm. έχει διάφορα σχήματα. Εμεί τι θέλουμε και τι παρακαλούμε τον κόσμο. Εμεί ω σχολέ οδήγηση που δεχόμαστε τα παράπονα των, των πολιτών, και όχι μόνο τα παράπονά του, αλλά πολλέ φορέ και την κρίνια του, τη δικαιολογημένη βέβαια κρίνια του, αλλά όμω εντάξει, η κρίνια. Εδώ τη γυναίκα σου έχει την αντίξει μέχρι κάποιο σημείο ή με σένα σε αντέχει η σενα σε αντεχει η γυναικα σου μέχρι κάποιο σημείο. Άντε λοιπόν τώρα να έχει να με 4-5 τέτοιου πελάτε την ημέρα και ο άλλο να λέει γιατί δεν ήρθε το δίπλωμα και κάνε κάτι να έρθει το δίπλωμα και πάμε λέγοντα. Και κανένα μπινελί και θα πέφτει τώρα μεταξύ μα. Ε, τώρα έτσι, βέβαια καλύτερα. είναι βέβαια στην αρχή είναι λίγο ελαφρά τα πράγματα, μετά γίνονται λίγο πιο δύσκολα. Ευχαριστώ. Εν πάση περιπτώσει αγριεύουν τα πράγματα, δημιουργούνται προσωπικέ αντιδικίε και δεν έχουμε και καμία όρεξη που είμαστε επαγγελματίε να ερχόμαστε σε αντιδικία και αντιπαλότητα με τον κόσμο. Ναι. Όταν λοιπόν του λέμε, πηγαίνετε στην υπηρεσία, πηγαίνετε στο Υπουργείο Μεταφορών. Ρε, εκεί ξαναδεί, εσένα βρίσκουμε μπροστά μα, εσένα να θα βρίσκουμε. Βέβαια, όταν φεύγουν από εμά και πηγαίνουν στην υπηρεσία μεταφορών, βρίζουμε το υπάλληλο τη υπηρεσία μεταφορών. Και δεν ξέρω πόσο καιρό θα αντέξουν αυτά τα παιδιά τα οποία είναι εκεί πέρα αυτή την πίεση να έχουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει πιστεύουμε ότι πρέπει να ληφθεί μία μέρημνα για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε λίγο από αυτό το πράγμα γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Έχετε κάνει καμία κουβέντα με την περιφέρεια. Βεβαίω έχουμε κάνει και έγγραφα έχουμε κάνει και παραστάσει έχουμε κάνει και μέσω του Υπουργείου ε, Μεταφορών έχουμε κάνει διότι μέσω τη Ομοσπονδία των Εκπαιδευτών έχουμε κάνει κάποια, κάποια έγγραφα, κάποιε παραστάσει. Ε, Επίκειται μία συνάντηση τώρα ανάμεσα στον Υπουργό Μεταφορών τον κύριο ε, Πρίτζη, τί κάπω έτσι θα είναι, την Ομοσπονδία τη δική μα και το Υπουργείο Παιδεία. Θα το ξαναθέσουμε πάλι το θέμα. Υπάρχουν κάποιοι υπάλληλοι εδώ στην υπηρεσία οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν πάει ε, στην Αθήνα να έχουν εκπαιδευτεί ω εξεταστέ. ότι είναι τρία-τέσσερα άτομα. Όμω για να γίνει αυτό δεν είναι ότι αύριο το πρωί αποφάσισε η υπηρεσία και είπε φορτώστε τα και πηγαίνετε στην Αθήνα. Ναι. Θα πρέπει να βγει μια απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών. Το Υπουργείο Μεταφορών, βέβαια, για να κάνει αυτή τη δουλειά πρέπει να αποζημιώσει κάποιου εκπαιδευτέ και πάμε λέγοντα. Έχουμε μία πληροφορία ότι ίσως σταλούν για εκπαίδευση το Σεπτέμβριο. Εν τω μεταξύ, το καλοκαίρι που έρχεται, που θα έρθουν οι φοιτητέ, που θα έρθουν οι μετανάστε, που θα έρθουν κάποιοι να παραθερήσουν, η εργασία είναι περισσότερη, η πίεση στους υπάλληλους είναι ακόμα πιο έντονη, το πρόβλημα σίγουρα θα γίνει πολύ μεγαλύτερο. Mm -hmm. Έχουμε λοιπόν, όπω σα είπα, μόνο δύο εξεταστικέ επιτροπέ να δώσουν διπλώματα. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι αν εγώ έρθω να βγάλω δίπλωμα για φορτηγό, αυτό που λέγαμε και πριν, μπορεί να με εξετάσουν τον Οκτώβριο, έτσι, τον Νοέμβριο. Ε, ναι, τώρα όπω είμαστε, ε, Φερρυπίν, εγώ έχω μαθητέ οι οποίοι λογικά θα πρέπει να εξεταστούν τον Οκτώβριο με τον Νοέμβριο. Μάλιστα. Και μέχρι, έτσι. Τότε, μέχρι τότε, αν θέλουν να δουλέψουν. Δεν Μα οι άνθρωποι αυτοί, όταν βγάζουν, όπω είπαμε, μία άδεια οδήγηση για φορτηγό ή για ανταλίκα για αδεφορείο, δεν τι θέλουν να πάνε βόλτα να κάνουν μπάνιο. Τι θέλουν να δουλέψουν για να ζήσουν στο σπίτι του. Mm -hmm. Τώρα, εμεί βέβαια πιέζουμε την υπηρεσία. Η υπηρεσία από την άλλη μεριά, εύλογα, έχει δίκιο. Και λέει η διεύθυνση ότι ε, τι θέλετε να σα κάνω με δύο επιτροπέ. Mm -hmm. Ο νόμο του περιορίζει. Δεν μπορούν να εξετάσουν όσου θέλουν. Και το βασικότερο, οι εξετάσει γίνονται μετά από την ημερήσια εργασία. Δηλαδή, αφού δουλέψουν όλη την ημέρα οι άνθρωποι, μετά του λένε πήγαινε τώρα να εξετάσει. Mm -hmm. Είχε, έχει που έχει χάσει την ηρεμία του από την πίεση της εργασίας, έχει χάσει την υφαλειότητά του από την πίεση της εργασίας και του λένε πήγαινε τώρα να εξετάσεις. Mm -hmm. Εκτό ότι αυτά όλα έχουν αντί, αντίκτυπο στην εξέταση και στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο υπάλληλο, χωρίς βεβαίως να τον κατηγορούμε τον άνθρωπο, διότι και εμεί ίσω αν είμαστε του ω εκπαιδευτέ, να είμαστε χειρότεροι από αυτόν. Την ίδια ώρα το κράτο όμω θέλει να είναι συνεπή ο πολίτη απέναντί του, έτσι. Το κράτο θέλει, θέλει να είναι συνεπή και παίρνει και τα αντίστοιχα παράβολα. Ναι. Να σκεφτείτε ότι για ένα φορτηγό αυτοκίνητο τα παράβολα είναι κάπου 250 ευρώ. Mm -hmm. Για ένα απλό αυτοκίνητο τα παράβολα πλησιάζουν τα 150 ευρώ. Mm -hmm. Για μια αναθεώρηση τα ίδια. Μιλάμε για αρκετά χρήματα. Mm -hmm. έτσι. Η παρουσία μα εδώ είναι πρώτον για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε λίγο από την κρίνια ω επαγγελματίε. Των πολιτών, οι οποίοι είναι και δικαιολογημένη το τονίζω, mm -hmm. αλλά και από την άλλη μεριά να γλιτώσουν και λίγη γκρίνια ή πάλι οι οποίοι, ας πούμε, οι άνθρωποι κολλάνε το κόλλο του τσιγκαρέκλα από το πρωί, mm -hmm. σηκώνεται το μεσημέρι και δεν ξέρουν πού να πάνε. Ε, ένα μεγάλο πρόβλημα που σα είπα είναι το θέμα των εξετάσεων. Mm -hmm. Υπάρχουν μόνο δύο εξεταστέ επιτροπέ. Ο νόμος λέει ότι η κάθε εξεταστική επιτροπή δεν μπορεί να εξετάσει πάνω από έξι άτομα. Όμω. Άλλο να εξετάζει η Επιτροπή για ένα γεωταχή, άλλο ένα φορτηγό, άλλο ένα φορτηγό για να πάρει άδεια άσκηση επαγγέλματο ο ενδιαφερόμενο, δηλαδή τα περίφημα περίπλεον που μπήκαν στη ζωή μα, τα πιστοποιητικά επαγγελματική ικανότητα. Γιατί όλα αυτά. Εάν υποθέσουμε ότι ένα απλό οδηγό για ένα το γεωταχή μετράει ω ένα, για τα μεγάλα αυτοκίνητα μετράει δύο και για τα πιστοποιητικά επαγγελματική ικανότητα μετράει τέσσερα. Που σημαίνει ότι μία επιτροπή δεν μπορεί να εξετάσει παραπάνω από ένα ΠΕΙ που λέει για τέσσερα, mm -hmm. διότι η διάρκεια της εξέτασης είναι μία μισή ώρα, και ένα φορτηγό ακόμα, το οποίο μετράει για δύο. Mm -hmm. Αν λοιπόν μία εβδομάδα μέσα έχουμε τέσσερα ΠΕΙ, τελειώσαμε. Δεν πρέπει να εξεταστεί κανείς. Κατάλαβα. Mm -hmm. Εμεί απευθύνουμε μία παράκληση σε αρμόδιου οι οποίοι ας πούμε, πρέπει να ασχοληθούν με αυτό το θέμα και ασχολούνται από ό,τι ξέρουμε, πρέπει το συντομότερο δυνατόν να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση, για να μπορέσει και ο κόσμος να εξυπηρετηθεί, διότι στην κυριολεξία δεν εξυπηρετείται ο κόσμος. Mm -hmm. Από την άλλη μεριά, να γλιτώσουμε και εμείς λίγο γκρίνια και από την άλλη μεριά, να δώσουμε την δυνατότητα στους υπάλληλους να κάνουν τη δουλειά τους κάπως ανθρώπινα και όχι τόσο πιεσμένα, mm -hmm. ε, που τελικά ίσως κάνουν και κάποια λάθη με την πίεση. Για να μπορούν να αποδώσουν καλά. Να μπορούν ας. να αποδώσουν. Mm -hmm. Επίσης λε, θυμίζω για τους ε, κάτοχους ε, άδειε που έχουν για δίκυκλα, για παπί δηλαδή, τη διαδικασία να κάνει τη σχετική αίτηση μέσω των σχολών οδήγηση ή μέσω των ΚΕΠ μέσω της υπηρεσίας, να έρθει ο φάκελός τους για να μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν. Διότι ένα παιδί που είναι 16 χρονών και έχει βγάλει ένα δίπλωμα για παπί, εάν μεταφέρει το φάκελό του από το αστυνομικό τμήμα στην υπηρεσία, όταν θα έρθει η ώρα να βγάλει δίπλωμα για το αυτοκίνητο, δεν χρειάζεται να ξαναδώσει γραπτά σήματα. Ναι, Έτσι λαμβάνεται ναι, υπόψη. Ναι, ναι. Ή, επίσης θα πρέπει να σκεφτούμε κάτι άλλο στο θέμα της διακίνησης των διπλωμάτων. Τα διπλώματα όταν θα φέρνουν στις χωρίες οδήγησης ή όπου θα πάνε. Δεν είναι δυνατόν να τα πηγαίνουμε εμείς ένα-ένα με στην υπηρεσία. Ναι. Ίσως θα καθυστερήσουμε και μια εβδομάδα να μαζέψουμε 5, 6. 7. Αντίστοιχα, η υπηρεσία δεν μπορεί να τα στέλνει στην Αθήνα ένα-ένα. Και αυτή θα πρέπει να μαζέψει έναν ικανό όγκο διότι αυτά μεταφέρονται με μια ειδική διαδικασία. Είναι σαν να μεταφέρει ταυτότητε. Mm -hmm. Μην ξεχνά ότι η άδεια οδήγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί να αγοράσει και σπίτι ακόμα. Mm -hmm. Και επίση θα πρέπει να ξέρουν οι αγαπητοί μα Εκορατέ ότι όταν το δίπλωμα πηγαίνει στην Αθήνα για να εκδοθεί το νέο, mm -hmm. δεν μπορεί κάποιο να πάει στην υπηρεσία εκεί να το πάρει. Διότι το έχει χρεωθεί η υπηρεσία δική μας, mm -hmm. το στέλνει χρεωμένο με αλληλογραφία, το παίρνει χρεωμένο με αλληλογραφία και το αποδίδει μετά στον κάθογο. Κάτι που εντείνει και τη γραφειοκρατία έτσι. Ακριβώς και όλη αυτή η διαδικασία καθώς καταλαβαίνετε mm -hmm. ε, κολλάει και σε κάτι άλλο. Μπορεί η υπηρεσία δική μας να στειλει κάτω 100-200 διπλώματα σε μία αποστολή. Ναι, αλλά η Αθήνα από δίπλα στέλνει 20.000 διπλώματα. Mm -hmm. Μήπω πιστεύετε ότι αυτοί λένε α βάλουμε τούτα από πάνω, εκείνη από κάτω. Mm -hmm. Αυτοί όπω έρχονται, πάνω από πάνω στο άλλο και όταν έρθει η σειρά μα, τυπώνεται το δικό μα. Τώρα, εγώ να σα ρωτήσω κάτι με mm -hmm. μία με, με μικρή καχυποψία. Mm -hmm. Πιστεύετε ότι όλα αυτά τα χρόνια, όλε οι κυβερνήσει που πέρασαν, δεν τα γνώριζαν όλα αυτά. Φυσικά Δεν να και ανταλύσουν. τα γνώριζαν. Θέλω εγώ... να πω πως είναι και ένα δημιούργημα του ίδιου του πολιτικού συστήματο η γραφειοκρατία, για ευνόητου λόγου. Μα η γραφειοκρατία είναι δημιούργημα, ναι, μην το του ιδίου του κράτου και το ξέρουν όλοι. Εγώ προσωπικά ήμουν έξι χρόνια πρόεδρο στην Πανελληνία Ομοσπονδία. Είχαμε έρθει και είχαμε συζητήσει τα θέματα αυτά με την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών, καθ' επανάληψη. Ε, μάλιστα καμιά φορά τα φουσκόραμε και λίγο για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μα, να δούμε τι θα γίνει. Mm -hmm. Μα τίποτα, όλα δεν μπόρεσαν. Πέρα βρέχει. Λέγανε ναι συνέχεια. Σε όλα λένε ναι. ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει χαρτί στο Υπουργείο ή να ζητήσει κάτι που σπουν όχι. Ναι. Θα σου πούνε ναι και δίκιο έχει και θα γίνει και θα δούμε τι θα κάνουμε. Ναι. Ε, και μετά εσύ περιμένει. Ναι. Κι αν Εν πάση περιπτώσει, ναι. συνιστώ σε όλο τον κόσμο να έχει λίγο υπομονή σε όλη αυτή τη διαδικασία και στη σχέση του με το Υπουργείο Μεταφορών και με τις σχολές οδήγησης, διότι πραγματικά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε και εμείς, αλλά κυρίως η υπηρεσία, είναι πάρα πολλά. Mm -hmm. Και αυτή τη στιγμή τουλάχιστον είναι πολύ δύσκολο.